Γεια σας, είμαι η Χριστίνα και βλέπετε Λακουφέτο. Σήμερα θα κάνουμε δύο διαφορετικές εκδοχές από γκανάζ. Μία φορά με λευκή σοκολάτα και την άλλη με σκούρι. Θα χρειαστούμε 400 γραμμάρια σαντιγί, 200 γραμμάρια λευκή σοκολάτα και 200 γραμμάρια κανονική σοκολάτα. Θα ξεκινήσουμε να ψιλοκόψουμε με ένα μαχαίρι όσο μπορούμε τη σοκολάτα. Αφού την έχουμε ψιλοκόψει, θα την βάλουμε τώρα σε ένα δοχείο για να ψιλοκόψουμε και την άλλη τη σοκολάτα. Τη βάλουμε και αυτήν σε ένα δοχείο. Ξεχωριστά φυσικά. Έτσι. Και τώρα θα ζεστάνουμε, δεν θα βράσουμε, θα τη ζεστάνουμε μόνο τη σαντιγί. Αφού ζεστάναμε τώρα τη σαντιγί, θα βάλουμε τη μισή στη μία σοκολάτα και την άλλη στην άλλη. Θα το αφήσουμε για περίπου 2 λεπτά. Το ανακατεύουμε καλά-καλά. Και το βάζουμε μετά σε ένα τάπερ για να το βάλουμε μετά 24 ώρες ή από βραδύς καλύτερα να σφίξει η γκανάζ μας. Έψω και τη λευκή. Θα τη βάλω σε ένα τάπερ και θα την αφήσω να κρυώσει τελείως. Τώρα θα μπουν στο ψυγείο. Καλύτερα είναι από βραδύς να το κάνετε και την επόμενη μέρα θα μπορέσουμε να τις χρησιμοποιήσουμε παρακάτω. Και αφού τις αφήσαμε τις κρέμες μας από βραδύς να γίνουν σκληρές, τώρα θα τις βάλουμε σε ένα μπολ. Και θα τις χτυπήσουμε με το μίξερ. Αφού έχουμε αφρατέψει τη κρέα μας και έχει γίνει σφιχτή, αυτή τη μορφή θέλουμε, να είναι σφιχτή ωραία, θα τη βάλουμε σε ένα κορνέ και μπροστά παίρνω μύτη που είναι ίσια, χωρίς δοντάκια. Κόψω τη μύτη τόσο. Και τώρα θα τη γεμίσω.
όπως πάντα πατάμε προς τα κάτω. Και τώρα θα γεμίσουμε τα cupcake. Βέβαια, αν δεν έχετε κορνέ, μπορείτε και με ένα κουτάλι να βάλετε και αυτήν απάνω στα cupcake και να τα στολίσετε μετά κι εσείς όπως θέλετε. Αν θέλετε να γίνει και πιο σφιχτή η κρέμα, μπορείτε να βάλετε και σκόνη ζελατίνη. Θα χτυπήσουμε τώρα και την κρέμα σοκολάτα και αυτή να αφρατέψει και τη βάλουμε στα cupcake. Και αφού έχει αφρατέψει και αυτή, θα τη βάλουμε και σε ένα κορνέ. Αυτή τη κρέμα, βασικά η γκανάς που κάναμε, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε και για τούρτα, δηλαδή γέμιση για τούρτα. Είναι πάρα πολύ νόστιμη και αυτή. Πατάμε προς τα κάτω. Και γεμίζουμε τα cupcake μας. Θα τη βάλετε περίπου, δηλαδή θα βάλετε τα cupcake περίπου για 2 ώρες μέσα στο ψυγείο και μετά τα σερβιρώ. Μία άλλη εκδοχή από γκανάς για cupcake σε λευκή και μαύρη σοκολάτα. Κάνε τη συνταγή γιατί το μπορείς και εσύ.